και κάτι που σίγουρα δεν το γνωρίζετε, γιατί και εγώ τώρα τελευταία το έμαθα. Εδώ στην όμορφη Θράστα ουσιαστικά το παλιό γεφύρι, παλιά στρατιωτική γέφυρα που ένωνε το μονολίθι με τη Θράστα, όπως την ξέρουμε όλοι, γέφυρα της Πλάκας, δεν θα είναι για πολύ καιρό μαζί μας απλά να μας θυμίσει το ένδοξο παρελθόν. Η γέφυρα αυτή η οποία δεσπόζει από το 1960, είναι πάνω από 60 χρόνια. Γιατί, από όσο γνωρίζω, κοιτάξτε τι και εσείς, γιατί δεν ξέρω πότε θα αρχίσει η μεταφορά της, σίγουρα η συγκεκριμένη γέφυρα θα μεταφερθεί ουσιαστικά λίγο αριστερά παρακάτω, όχι πολύ μακριά. Α, εδώ έχουμε και μια παρέα με τα καλύτερα οχήματα. Με το βασιλιά, το Άφρικα, τι άλλο. Και πρέπει να είναι όλη Άφρικα. Θα μεταφερθεί, φίλοι μου, λίγο αριστερά. Ουσιαστικά όχι πολύ μακριά, κάποια μέτρα. Είναι κάτι που μου είχε πει κάποτε ο κύριος Χρήστος από τα όμορφα Γουριανά, ότι η συγκεκριμένη γέφυρα θα μεταφερθεί να ενώνει ουσιαστικά Γουριανά με Πλατανούσα. Και ναι, έφτασε η ώρα της. Το πλήρωμα του χρόνου. Οκ, θα μου πείτε κάποιοι, θα στενοχωρηθείτε. Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Οι γέφυρες είναι για να μας ενώνουν. Οι γέφυρες είναι για να ενώνουν πολιτισμούς. Οι γέφυρες δεν είναι για να τις κοιτάμε για ομορφιά. Μιλάω για τις σύγχρονες γέφυρες και όχι για τα παλιά πετρόχτιστα τοξωτά γεφύρια. Να είμαι κατανοητός. Κάτσε να κόψουμε δρόμο. Προσοχή. Από εδώ πάμε για το μονολίθι. Κέντρο. Έτσι, μπράβο, για να το ξέρετε. Και συναισθηματικά δεμένοι, αφήστε λίγο το συναισθηματισμό στην άκρη, να βοηθηθεί κάποιος ένα κομμάτι του κόσμου εδώ πέρα που είναι εντελώς αποκομμένοι. Αυτά για την παλιά γέφυρα Πλάκας, όπως την ξέρουμε δηλαδή, ουσιαστικά δεν είναι πλάκα, ενώνει Θράστα με μονολίθι. Σε λίγο καιρό, τώρα πόσο στάνε δεν το γνωρίζω, θα μεταφερθεί εκεί που είναι ένα όνειρο των κατοίκων και πολύ βοηθητικά θα γλιτώνουν πολλά χιλιόμετρα. Αυτά εδώ από αυτό το μοναδικό σημείο. Να είστε όλοι καλά, φίλοι μου. Γεια σας!